Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε στο στούντιο μαζί μας τον βουλευτή Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Μανουηλίδη. Καλώς μας ήρθατε, κύριε Μανουηλίδη. Καλώς σας βρίσκω. Καλώς ήρθατε. Και όπως μας είπατε, είστε πιο ξεκούραστος, γιατί οι άλλοι τρέχουν για τις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Οπότε για την πολυτέλεια τουλάχιστον να μην είστε στη μάχη του Σταυρού. Υπό μία έννοια, από την πλευρά βέβαια της τετράχρονης αυτής θητείας, δεν μπορούμε να πούμε ότι είχαμε χαλαρό χρόνο πολιτικό. Πέσατε γρήγορα στα βαθιά εσείς. Από το 2015 που πρωτοεκλεγήκατε, πέσατε στα βαθιά. Πραγματικά έτσι έχει γίνει το πράγμα, αλλά κολυμβητές είναι και για τα βαθιά. Εντάξει, προφανώς, ναι. Και τα βαθιά είναι, λένε κάποιοι, τα ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από τα φρέσκα. Έτσι. Τα φρέσκα είναι τα μέτρα που ψηφίστηκαν. Υπάρχει τώρα μία, το θετικό ότι η κυβέρνηση δίνει τα χρήματα, δίνει χρήματα που έχουν συσσωρευτεί από το πλεόνασμα. Βεβαίως υπάρχει το καμπανάκι, θα το στήσουμε και του κυρίου Στουρνάρα, που λέει ότι μπορεί να οδηγήσει σε δημοσιονομικό εκτροσιασμό. Απ' την άλλη λένε πόσο σωστό είναι, ηθικό. Κάποιος μπορεί να πει, υπάρχει ηθική στην πολιτική, αλλά τέλος πάντων μια εβδομάδα πριν τις εκλογές. Ξέρετε, το καμπανάκι του κυρίου Στουρνάρα μάλλον δεν έχει γλωσσίδιο. Που σημαίνει ότι όσο και να ηχεί, δεν ακούγεται, γιατί έχει καεί όλες τις προηγούμενες προβλέψεις που κατά καιρούς έκανε. Χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι αυτό πρωτίστως δεν το λαμβάνει υπόψη ο οικονομικός σχεδιασμός. Και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είχε παρεμφερήσει για αυτό σας λέω ότι... Και η Επιτροπή, η αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής για τα Οικονομικά, για την Επιτροπή Προϋπολογισμού. Και κυρίως το Οικονομικό Επιτελείο, που σε καμιά περίπτωση δεν θα διακινδύνευε να ρίξει έξω το καράβι κάτω από οποιαδήποτε υπαγόρευση. Και έχετε δει και τις αποστάσεις του κ. Χουλιαράκη, έτσι. Και ο κύριος Κουλιαράκης και ο καθήλυν αρμόδιος Ευκλήδης Τσακαλώτος έχουν εμπειρία όλων των προηγούμενων πρακτικών πολιτικών που ίσχυσαν δεκαετίες ολόκληρες και σε καμιά περίπτωση δεν θα διακινδύνευαν μια τέτοια αλλαγή πορείας. Άρα λέτε ότι είναι μέσα στο πλαίσιο. Απολύτως, και νομίζω ότι αυτό το αντιλαμβάνεται όποιος έτσι με διάθεση αντικειμενικότητας ενσκύπτει στο θέμα το πώς πηγαίνουμε από την 21η Αυγούστου και στη συνέχεια. Mm-hmm. Μάλιστα. Πάμε, έχουμε ευρωεκλογές μπροστά μας. Εκεί θα φανεί ο αντίκτυπος των μέτρων και της στρατηγικής του κάθε κόμματος. Εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης κερδίσει με 3,9 μονάδες διαφορά, θα δικαιούται να ζητά ακόμα πιο επιτακτικά εθνικές εκλογές, με δεδομένο ότι ο κύριος Τσίπρας στις προηγούμενες ευρωεκλογές, στις οποίες και επικράτησε με διαφορά 3,8% τότε από τη Νέα Δημοκρατία, πήγε προχωρώντας ένα βήμα παραπάνω. Έτσι, πολύ πιο δραστική ενέργεια σε σχέση με αυτές που έχουμε συνηθίσει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, και να πει, για να πει ότι η κατάσταση που επικρατεί στο ελληνικό λαό, η άποψη του ελληνικού λαού για τα πολιτικά τεκτενόμενα δεν είναι αντίστοιχη με τις κοινοβουλευτικές ισορροπίες. Ναι, είναι οπωσδήποτε ενδιαφέρουσα η τοποθέτησή σας, γιατί στηρίζεται πάνω σε μία πρακτική που τα προηγούμενα χρόνια είχε επιδειχθεί. Αλλά θα πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης δικαιούτο σε εισαγωγικά να ζητά εκλογές Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, όλο το προηγούμενο διάστημα. Επομένως δεν είναι κάτι δηλαδή που θα το θέσει στο τραπέζι το πολιτικό ως μια πραγματικότητα. Δεν μπορεί να το επιβάλλει. Έχει συμβολικό μέσα από τα εκλογικά αποτελέσματα. Έχει συμβολικό, συσπηρωτικό. Έχει άλλωστε, νομίζω ότι Κυριακή κοντή γιορτή. Ό,τι και να πούμε τώρα είναι προφητείες οι οποίες μέλουν να επιβεβαιωθούν είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Και γι' αυτό ρωτάει, φαντάζομαι, και ο Θανάσης, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Τσίπρας είπε ότι θα έχουν χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης οι εκλογές προχθές των Α, είπε ότι είναι μια απλή δημοσκόπηση, η εθνική κάλπη είναι σημαντική. Αλλά ναι, και στον αντίποδο ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει ότι θα πρόκειται για δημοψήφισμα κατά δίκης της κυβερνητικής πολιτικής. Ξέρετε, αν πάρουμε της μετρητής τον πολιτικό λόγο, αυτό που... Και τον δύο. Ναι, τον δύο. Οπωσδήποτε. Τον δύο. Αυτό που επισημάνεται ίσως έχει ενδιαφέρον, αλλά αν δούμε την πραγματικότητα, την κοινωνική και την πολιτική σε όλο αυτό το τελευταίο 15ήμερο, 20ήμερο, θα δούμε ότι
αυτή η απόκληση μεταξύ δημοψηφίσματος και... ψήφο εμπιστοσύνης. Όχι ψήφο εμπιστοσύνης, είπε από τη μια δημοψήφισμα, από την άλλη είπε δημοσκόπηση. Αυτό δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα όπως εξελίσσονται μέρα με την ημέρα. Γιατί βλέπουμε ότι μέρα με την ημέρα ο κόσμος, το νιώθουμε αυτό και δεν είναι σχήμα λόγου, ακουμπά πάνω μας. Και ακουμπά όχι γιατί μας αγάπησε ιδιαίτερα, αλλά γιατί αν δοθεί περισσότερος πολιτικός τηλεοπτικός χρόνος στον κύριο Μητσοτάκη, θα δούμε... Αυτό περίπου είναι αυτονόητο και μάλιστα το ζήτησα από το βήμα της Βουλής να γίνει αυτό πραγματικά. Γιατί, ξέρετε, δεν δώστε είναι... Δώστε μας ένα παράδειγμα, γιατί έχουμε περαιθεί. Δηλαδή, ναι. Πιστεύει κανένας ότι ο κ. Μητσοτάκης πρότεινε να δουλεύουν οι εργαζόμενοι 7 ημέρες? Δεν είναι και μια παραποίηση, ναι, όλο αυτό, έτσι όπως γίνεται η συζήτηση? Δηλαδή, πιστεύει ότι αν κάποιος... ήταν μόνο αυτό, θα έλεγα ότι μπορεί ανθρώπινα είναι και όταν ο λόγος εκφέρεται διαζώσεις και εκτός κειμένου, πράγματι έχει τα ολισθήματά της. Αλλά όταν αυτό επαναλαμβάνεται σε μια σειρά θέσεων που στοιχίζονται με αυτή την νεοφιλελεύθερη συμπεριφορά, πια δεν δικαιολογείται ως ολίσθημα λεκτικό. Είναι και σεβαστό αυτό, είναι πολιτική του άποψη, η οικονομική του άποψη για το πώς πρέπει να προχωρήσει μια κοινωνία. Και πάνω σε αυτή τη βάση δεν νομίζω ότι υπάρχει χάλκευση των λεγόμενων. Είναι αυτή η στάση του. Σεβαστή και... Νομίζω, κύριε Μανουλίδη, ότι απάντησε όμως η Νέα Δημοκρατία και είχαμε μια ξεκάθαρη, ναι, εικόνα. Το να ανοίγουμε τρύπες και μετά εμβαλωματικά να... καλούμαστε να καλύψουμε αυτό, είναι μια αδυναμία. Και σας είπα όμως, και αυτό έχει σημασία. Όχι 7 ημέρη εργασία, ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις λειτουργούν 7 μέρες. Το μισό σύστημα δουλεύει με 7 ημέρη λειτουργία. Δεν ήταν αυτό. Αυτό πρέπει να δούμε. Δηλαδή, ο πολιτικός τοποθετείται επί συγκεκριμένων καταστάσεων για να πάει ένα προχώρημα, για να αναδείξει τα μέτρα που θέλει να επιβάλλει. Όταν λοιπόν αυτό αποτελεί μία πραγματικότητα στην οικονομία, η λειτουργία της 7ήμερης... Έχει μεταλλιώσει, υπάρχουν υπηρεσίες... Προστεί λοιπόν να καταθέσει αυτή την πρόταση, όταν δεν έχει καμία καινούργια προοπτική να... Δεν την είχε επικροτήσει και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Το θυμόμαστε όλοι να επισκέφτεται την εταιρεία Παπαστράτος στον Ασπρόπυργο και να λέει πόσο καλά λειτουργεί αυτό το μοντέλο και μάλιστα ότι οι εργαζόμενοι έχουν ωφέλη από αυτή τη διαδικασία γιατί τους επιστρέφονται αρκετά χρήματα εν είδη μπόνους ή εν είδη καλής θέλης από πλευράς της εργοδοσίας τους. Κοιτάξτε... Υπάρχει μία πυραμίδα. Λέω, μήπως είμαστε και λίγο υποκριτές όλοι. Ναι. Δηλαδή πράγματα που υπάρχουν. Με πολύ ενδιαφέρον θα το προσεγγίσω το θέμα. Υπάρχει μία πυραμίδα στις εργασιακές σχέσεις. Είναι οι συλλογικές, οι εθνικές συμβάσεις, οι συλλογικές συμβάσεις, οι κλαδικές και οι επιχειρησιακές. Εμείς στοχεύουμε στην προσπάθεια να υπάρξει μία εργασιακή ομπρέλα που να καλύπτει όσο το δυνατόν ή δυνατόν όλο το εργασιακό φάσμα. Θα ήταν το ιδεατό, η πραγματικότητα λοιπόν, ποια είναι. Όταν ξεκινάμε λοιπόν από τις επιχειρησιακές συμβάσεις, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τώρα, προφανώς, αλλά ξέρετε... οι επιχειρησιακές συμβάσεις έχουν τον εξής χαρακτήρα. Δεν είναι δύο ομότιμα μέλη που προσέρχονται σε προφανώς, μία συμφωνία. Προφανώς η δύναμη των εργαζομένων στην Ένωση. Έτσι, είναι ετεροβαρής η σχέση. Τώρα, εάν μέσα από μία επιχειρησιακή ρύθμιση υπάρχει όφελος απτό και αποτύπωμα κοινωνικό θετικό από την πλευρά των εργαζομένων, ευχής έργο να γίνει αυτό, όπως στην περίπτωση του Παπαστράτου. Αλλά δεν σημαίνει ότι ο Παπαστράτος μπορεί να γίνει, η περίπτωση Παπαστράτου μπορεί να γίνει και το... διευρυμένο όχημα για να καταστρατηγηθούν όμως, εργασιακές σχέσεις. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, κύριε Μανουλίδη, όμως, επειδή πάρα πολλές επιχειρήσεις καταφεύγουν και εργαζόμενοι το δέχονται σε μαύρη εργασία, σε παραοικονομία, επειδή ακριβώς υπάρχουν αυτές οι τόσο μεγάλες οι φορολογικοί επιβάρες από τη μία και οι ασφαλιστικές οι μεγάλες από την άλλη, και ο εργαζόμενος πολλές φορές, επειδή ακριβώς υπάρχουν αυτά και αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια, το παραδείχθηκε και ο Πρωθυπουργός με το θέμα των φόρων. Καταφεύγουμε σε μια τέτοια διαδικασία. Θα ήταν δηλαδή πολύ πιο χρήσιμο να μειωθούν οι φόροι
για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά που λέτε και να υπάρχουν ως αποτέλεσμα καλύτερες εργασιακές σχέσεις. Ξέρετε, τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα είναι η ανεργία. Η ανεργία δεν αντιμετωπίζεται με ευχολόγια. Ad hoc, με ανάπτυξη. Λύσεις. Μία είναι η απάντηση. Ακριβώς, χρειάζεται ανάπτυξη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εκείνο που πρέπει να δούμε είναι πώς θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες να μεγαλώσει η πίτα η παραγωγική. Να μην φεύγουν οι επιχειρήσεις. Και έχουμε ευκαιρίες, γιατί ξέρετε, και αυτό είναι ένα στοιχείο που ιδιαίτερα με ενοχλεί. Αντιλαμβανόμαστε την πολιτική ζωή στη χώρα σαν να αρχίζει με αφετηριακό χρόνο το 2015. Θα δείτε κι εσείς, αν αλλάξει η κυβέρνηση, θα δείτε ότι κι εσείς έτσι αντιμετωπίζετε, ναι, τον πρώτο μήνα. Είναι μια λαθεμένη προσέγγιση και οχλήρη. Λοιπόν, και επειδή αναφερθήκατε στο 2015, λίγο να σας αλλάξω συζήτηση και να πάμε στα σημερινά. Στις επιθέσεις που έχουμε από το 2015 μέχρι και σήμερα, του Ρουβίκονα, που αριθμούν το νούμερο 30 έχουμε φτάσει, αυτά τα φαινόμενα ουσιαστικά αμαυρώνουν την εικόνα της Ελλάδας. Το θέμα είναι γιατί επαναλαμβάνονται τέτοιου είδους φαινόμενα. Μήπως υπάρχει αναποτελεσματικότητα ή αναποφασιστικότητα από πλευράς κυβέρνησης, όπως σας κατηγορεί και η αξιωματική αντιπολίτευση. Κοιτάξτε, στο πεδίο της ασφάλειας έχει επενδύσει πάρα πολλά η Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, στοιχεία που δεν επιδέχονται αφισβήτησης, γιατί από τα πλέον έγκυρα, από τις πιο έγκυρες πηγές αυτά καταδείχνονται, έχουμε μία ιδιότυπη σχέση με το ποινικό σκέλος. Δηλαδή, το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε βαριά εγκληματικότητα, αλλά είναι διαχυμένη εγκληματικότητα, ας επιτραπεί όρο, σε ελαφρότερες μορφές παραβατικότητας. Τώρα, η περίπτωση του Ρουβίκονα, να δούμε τι μπορεί να σημαίνει. Καταρχάς, ποια κυβέρνηση θα ήθελε να φορτωθεί το αρνητικό μιας ατμόσφαιρας ανασφάλειας. Γιατί αυτό επιχειρείται να αναδειχθεί πολλές φορές ως μείζον. Γιατί επειδή στην οικονομία τα πράγματα δεν βγαίνουν από την πλευρά της πολιτικής πρακτικής της Νέας Δημοκρατίας, μετατοπίζει το πεδίο στο θέμα της ασφάλειας και της ανασφάλειας. Εκεί λοιπόν θα πούμε ότι η περίπτωση του Ρουβίκονα, με τον τρόπο που αυτός αντιδρά, δημιουργεί σαφώς προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της καθημερινότητας της κοινωνίας. Σε καμιά περίπτωση δεν φτάνει σε σκληρή παραβατικότητα. Πρέπει να μιλάμε και με στοιχεία ένταση όσον αφορά. Δεν δημιουργεί προβλήματα στη χώρα ενέργειες όπως αυτή εναντίον του Αμερικανού πρέσβη, για παράδειγμα. Βεβαίως δημιουργεί, και μάλιστα ποιος πολιτικός χώρος είναι αυτός που εισπράτησε εισαγωγικά αρνητικά όλες αυτές τις ενέργειες. Άρα πρέπει να δούμε ότι δεν υπάρχει αυτό που λέγεται συγγένεια ιδεολογική και τα παιδιά μας, γιατί το ακούμε κατά κόρο αυτό. Ο κύριος Δραγασάκης, ναι, όταν είχε γίνει μια παρέμβαση σε μια ομιλία, του είχε πει δικά μας παιδιά, ναι, είναι. Πρέπει να δούμε έναν τρόπο αποτελεσματικής παρέμβασης, ώστε επιτέλους αυτό το διαχυμένο σπορ της παρέμβασης σε μια κανονικότητα, η οποία σημειωτέων δεν δημιουργεί προβλήματα εγκληματικής βαριάς συμπεριφοράς. Βαριάς συμπεριφοράς δεν ξέρω, αλλά κύριε Μανουλίδη, να γίνονται όλα αυτά και κάθε μέρα να είναι στην επικαιρότητα ο Κουφοντίνας, και δίνει ότι μιλάμε για μια αριστημένη εικόνα είναι αυτή. Κοιτάξτε, για τον μεγαλύτερο δολοφόνο της μεταπολίτευσης. Εκεί και πάλι, δηλαδή, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο εξής. Σε καμιά περίπτωση ούτε στο εκατομμύριο να συνενέσω με την δράση του Κουφοντίνα. Ωστόσο, υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που δεν μπορείς να το παραβείς. Εσείς είναι το φτιάξετε. Δεν είναι δικό μας. Όχι, δεν σε είναι ό,τι δικό αφορά μας το Κουφοντίνα, για τον νόμο Παρασκευόπουλου, σε ό,τι αφορά το Κουφοντίνα, αλλάξατε τον χρόνο για να μπορούν κάποιοι κρατούμενοι ειδικής κατηγορίας να παίρνουν άδεια. Μειώσατε τα χρονικά όρια. Επιμένω ότι είναι προηγούμενη νομοθεσία. Όχι, επιμένει. Γι' αυτό δεν έπαιρνε και πριν. Πριν δεν μπορούσε να κάνει ούτε αιτήσεις. Γι' αυτό δεν έκανε και αιτήσεις για άδεια. Δεν κλείνουμε το μάτι. Αυτό πρέπει επιτέλους, στοιχημένη στην καθαρότητα έτσι, της πολιτικής, να μην δημιουργούμε
θέματα εκεί που δεν υπάρχουν. Σας λέω και πάλι ότι πρέπει επιτέλους αυτή η περίπτωση να αλλάξει, δράσης, δηλαδή ο νόμος, θα ήσασταν θετικός σε μια τέτοια προοπτική. Να αλλάξει ο με πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Να αλλάξει ο νόμος ad hoc για την περίπτωση του Κουφοντίνα ή για την περίπτωση των ποινικών. Έχουν δημιουργηθεί και προβλήματα πέραν της περίπτωσης του κυρίου Κουφοντίνα. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ξέρετε, αυτό. Όλο πέραν το, της περίπτωσης όλο Κουφοντίνα. Το... Απλώς αυτή αναδεικνύεται περισσότερο για ευνόητους λόγους. Όλο το ευρωπαϊκό δικαιακό σύστημα συντείνει προς την κατεύθυνση της διευκόλυνσης των εγκλήστων. Μέσα σε αυτή τη λογική δεν ήταν δηλαδή μία αυτενέργεια δική μας που προέκυψε από μια ιδιαιτερότητα. Δεν έχει άλλη χώρα αντίστοιχο παράδειγμα. Οι χώρες, οι περισσότερες, κλείσανε τους λογαριασμούς με την τρομοκρατία. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, Ιταλία, Ιταλία, Γερμανία. Για θυμηθείτε όμως πώς έκλεισε η περίπτωση των Ερυθρών Ταξιαρχιών. Ναι, θυμάμαι πολύ καλά πάλι το με Κομμουνιστικό μία... Κόμμα Ιταλίας. Θυμάμαι τον Ενρίκο Μπελιγκουέρ να κάνει δήλωση τότε, αν ποτέ με απαγάγουν, με αφορμή την απαγωγή Μόρου. Μόρο, συγγνώμη, του Άλντο Μόρο, να λέει στο παιδί του δεν θα συζητήσεις με τους απαγωγείς. Είχαν βγάλει τότε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας στον κόσμο, στον δρόμο, μαζί με τις Ιταλικές και τις σημαίες του Πιτσί, να διαδηλώνουν κατά της τρομοκρατίας. Εδώ συζητούμε με βάση την κείμενη νομοθεσία. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Και επιτέλους... Υπάρχει ανοχή και συνεγέννη συμπεριφορά του Κουφοντίνα, ξέρετε, και ίσως αυτό είναι που ενοχλεί. Αυτό δεν έχει καμιά σχέση με την πολιτική στάση. Αυτό ο καθένας έχει τις ιδεολογικές του αναφορές και με βάση αυτές προσεγγίζει. Μιας και πιάσαμε τα αξιακά ζητήματα και για να κλείσουμε και για να πιάσουμε όλη την επικαιρότητα, αφού τα συζητήσαμε όλα, αν ένας φίλος σας επιχειρηματίας που είχε χρώματα στην καβάλα, έχει μαγαζιά με χρώματα, έχει ένα σκαφάκι, σας καλούσε να πάτε μία βόλτα μέχρι τη Θάσο, θα πηγαίνατε? Το σκέφτεται. Τι να σας πω, ξέρετε. Μόνο και μόνο ότι δυσκολεύεστε. Ότι όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δυσκολεύεστε σε αυτή την ερώτηση. Στη ζωή του. Ναι, είναι και θέμα επιλογής. Ούτε και εμείς έχουμε πάει. Μην αισθάνεστε. Δεν λειτουργούμε με στερεότυπη σκέψη. Και αυτό έχει το ενδιαφέρον. Μην είναι σαν εσάς, αν δεν έχετε πάει, ούτε και εμείς έχουμε πάει, σας βεβαιώνουμε. Όχι, εγώ ενδεχομένως να έχω πάει. Εντάξει. Όχι το συγκεκριμένο, γιατί ψάχνουμε να βρούμε ποια άλλη, είπε και ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, κοιτάξτε. Θα έλεγα το εξής. Το κάθε δημόσιο πρόσωπο αφήνει μέσα από τη διαδρομή του ένα αποτύπωμα. Και κάθε λεπτό βρίσκεται κάτω από ένα μικροσκόπιο δημοσιογραφικό, πολιτικό κλπ. Μπορούμε να εκτιμήσουμε σε αυτή τη διαδρομή των 4,5, 5, 11 χρόνων ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας είναι συνεπιβάτης σε κότερα. Έτσι, ξέρετε γιατί το λέω. Όχι συνεπιβάτης, γιατί... το έχει όλο το κότερο, γιατί... το κότερο ναι, να είναι μόνος του με την οικογένειά του. Με την οικογένειά όταν του μόνο. 99 κινήσεις είναι στοιχημένες προς μία κατεύθυνση και βαράει το σφυρί στο ίδιο αμόνι και επιτέλους σε μία περίπτωση κάνει αυτό που έκρινε ότι του ήταν αναγκαίο. Λοιπόν, μπορούμε να ανατρέψουμε μια σχέση του 99-1. Αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να δούμε, χωρίς να σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε προειδεασμένοι στο να είμαστε στοιχημένοι σε μια απόλυτη κανονικότητα όπως ο αριστερός την αντιλαμβάνεται. Αλλά επιτέλους, επειδή ανθρώπινη είναι η στάση μας, θα πρέπει την αναλογικότητα, η οποία είναι κραυγαλαία εν προκειμένου, δηλαδή τώρα τι πάμε να αποδείξουμε στα χρώματα δεν που μου είπατε. Δεν πάμε να αποδείξουμε τίποτα. Την πραγματικότητα συζητάμε. Μακριά. Είπα ένα επιχειρηματία με χρώματα. Βάλτε ό,τι θέλετε. Ένα φούρνο. Υπάρχει δύο φούρνους. Δεν μπορείτε να απαντήσετε. Γιατί έπρεπε πραγματικά να δώσω απάντηση, όχι στερεότυπη. Έτσι. Mm-hmm. Σας είπα ακριβώς πώς το εννοώ το πράγμα. Γιατί από εκεί και έπειτα μιλάμε πια για όχι πολιτική της κλειδαρότρυπας, για καθημερινότητα της κλειδαρότρυπας. Και αυτό είναι επιζήμιο για την πολιτική ζωή, για την κοινωνία, για τον ιστορικό ρόλο των δημόσιων ανδρών εν γέννη.
Εντάξει, δεν είναι κλειδαρό τύπο. Ναι, αυτό θα έλεγα. Και εγώ ότι υπάρχει ένα σχόλιο. Και ιδιαίτερα όταν ένα πρωθυπουργό έχει θέσει ο ίδιο αυτή την ατζέντα, αλλά συμφωνούμε ότι σας είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Σα είπα, είναι πολύ και μεγάλη το κουβέντα. Έδωσα και με κατ' εμέ απόλυτα αναλογικά στοιχεία. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Μανουλίδη. Και εγώ ευχαριστώ για την πολύ ωραία συζήτηση. Ήταν πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα συντροφιά. Σα ευχαριστούμε. Εμεί ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρη Μανουλίδη, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ στον νομό Καβάλα, να τον ευχαριστήσουμε. Μιλήχιο άνθρωπο, ήρεμο. Ναι. Πολύ ήρεμος.